Η εξέλιξη της πανδημίας αλλά και η οικονομική κατάσταση του κάθε νοικοκυριού είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν αν οι Έλληνες θα πάνε διακοπές ή όχι. Ωστόσο, μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, αποτυπώνει την πρόθεση των Ελλήνων να αλλάξουν λίγο παραστάσεις και να ταξιδέψουν. Το 30% των Ελλήνων φαίνεται ότι θέλει να πάει διακοπές, αλλά δεν ξέρει πότε, ενώ το 25% δεν είναι πρόθυμο για κάτι τέτοιο μέσα στο 2020. Κάποιοι από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν ξέρουν μπορεί να πέσουν στην περίοδο του καλοκαιριού, μπορεί να πέσουν στην περίοδο μετά το καλοκαίρι, αλλά μπορεί τελικά να μην κάνουν και τίποτα. Και αυτό έχει, πρέπει να διερευνήσουμε τη δυναμική, να δούμε τελικά αυτό το 30% που θα κατασταλάξει. Τουλάχιστον 2 μήνες της τουριστικής σεζόν έχουν πάει χαμένοι εξαιτίας του κορονοϊού. Όμως ο εσωτερικός τουρισμός ίσως αποτελέσει κλειδί και δώσει μια ανάσα στους επιχειρηματίες. Σύμφωνα και με τη σχετική έρευνα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι περισσότεροι πολίτες, αν τελικά καταφέρουν να κάνουν διακοπές, θα ταξιδέψουν εντός Ελλάδας. Νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, αν οι Έλληνες ταξιδέψουν, το μόνο που μπορούν να ελπίζουν όλοι οι υπόλοιποι τουριστικοί επιχειρήσεις, φορές και τα λοιπά, είναι να υπάρξει μια επιτυχημένη στρατηγική επιβίωσης, να το πω έτσι, δηλαδή να έχω το λιγότερο δυνατό κόστος, τη λιγότερη δυνατή ζημία, παρά οποιαδήποτε στρατηγική ανάπτυξης ή αισιοδοξίας μπορεί να υπάρχει, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι. Η έρευνα στηρίχτηκε σε ένα δείγμα άνω των 2.000 ατόμων πανελλαδικά, τα οποία υποστήριξαν πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι του τουρισμού να λάβουν οικονομική βοήθεια από την πολιτεία.